τα λίγα. Θέλω να μου πείτε το εξής. Εσείς τώρα πώς αισθάνεστε που από εκεί που σας έβλεπα στις εκπομπές μου να μου μιλάτε αντιμνημονιακά και να είστε λαύρος και να είστε ηφαιστειώδης, σας θυμάμαι, δεν θέλω να κατεβάω στα αρχεία, και αναλυτικός στο θέμα του αντιμνημονίου. Τώρα πώς θα το υποστηρίξετε και θα το διακονήσετε, θα το υπηρετήσετε αυτό το μνημόνιο? Πώς αισθάνεστε? Γιατί εσείς δεν είστε κανένας εξτρεμιστής, σας ξέρω χρόνια. Ένας λογικός άνθρωπος. Μπήκατε από το Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό είσαστε μάλιστα και γραμματέας, γιατί έχετε εμπειρίες. Πώς θα το υπηρετήσετε αυτό το πράγμα? Το θεωρούσατε κι εσείς αναπόφευκτο, δηλαδή? Λοιπόν, δύο πράγματα, επειδή προηγούμενα κάτι ακούστηκε περί Καραμαλή και Καραμαλισμού. Πρέπει να... τώρα έχει φύγει αυτό, δεν το θυμάται. Όχι, γιατί κάποιος το ανέφερε προηγούμενα. Ναι. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, και εγώ τουλάχιστον προσωπικά ξεκαθαρίζω, ότι ουδέποτε στη ζωή μου, που η πολιτική μου ζωή ξεκινάει το 1963, έτσι, μπόρεσα να ανεχθώ τον Καραμαλισμό και τους Καραμαλίδες. Εντάξει. Λοιπόν, άρα μην το, για να μην το λένε, δεν είναι κάτι. Αυτό ήταν μια σπόντα, αυτά περί Καραμαλί και Καραμαλισμού. Κύριε Επιτροπάκη, να μιλάει και ο καθένα να παίρνει κάποιο χρόνο. Το δεύτερο είναι το εξής. Ότι εμείς ασφαλώς, και εδώ πέρα ασφαλώς δεν πρέπει να χαρίζουμε και σε κανένα το 62%, γιατί μένει ο φίλος μου Δημήτρης Στρατούλης είπε ότι μπήκανε στην πρώτη γραμμή οι 5 υπουργοί. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπήρχαν και όχι υπουργοί, πιο δεύτεροι στην τάξη, στελέχη, τα οποία ήταν και αυτά στην πρώτη γραμμή για το θέμα του όχι. Και είμαστε για το όχι στην πρώτη γραμμή. Τώρα το όχι πώς έγινε, ναι, αυτά μόνο γιατί δαμικό εμείς, εντάξει, εντάξει, δεν είναι. Και αυτό που έλεγε ο Τσίπρας, σε καμία περίπτωση ο Τσίπρας δεν είπε ότι το όχι σημαίνει αλλαγή του νομίσματος. Σε κάθε περίπτωση. Όχι όμως σημαίνει. Όποτε βγήκε προς τα έξω. Κοντράραμε τις προτάσεις των δανειστών. Ωραία, ότι εμείς θέλουμε να ενδυναμωθούμε για να φέρουμε μία συμφωνία, η οποία όμως θα είναι μέσα στο ευρώ και μέσα στην ευρωζώνη. Και νομίζω, δεν το είχε πει αυτό. Δεν το έλεγε αυτό το ψηφοδέλτιο. Έλεγε πάντα. Το ψηφοδέλτιο έλεγε θέληση ή δεν θέληση προτάσεις λοιπόν, των δανειστών. Άρα α, τι σημασία έχει. Οι προτάσεις των δανειστών. Καλά, μπορεί να ήταν αυτές οι προτάσεις των δανειστών. Τι σημαίνει, ότι αν δεν είναι προτάσεις των δανειστών, θα πρέπει να πάμε στη δραχμή. Αγαπημένα μου φίλε, δεν έλεγε το ψηφοδέλτιο. Θες, δεν θες ευρώ. Ποιος μπορούσε. Και ποιος μπορούσε. Γιατί, κύριε Τράγκα. Γιατί μπορεί να πάμε πολύ καλά. Δραχμή και να είναι ότι το βράδυ εκείνο τη συμφωνία ολόκληρη η Ελλάδα κοιτούσε τον Τσίπρα στα μάτια εάν θα έρθει με συμφωνία. Και δεν θα αφήσει τη χώρα να κατρακυλήσει χωρίς σχέδιο. Υπάρχει Ελλάδα, η Ελλάδα. Εάν υπάρχει αφήσει Ελλάδα, την Ελλάδα να την προχωρήσει χωρίς σχέδιο στη δραχμή. Εδώ, πραγματικά, πέστε μου. Με σχέδιο τώρα, τι θα γινότανε εάν εκείνο το βράδυ, πραγματικά, πηγαίναμε σε ένα εθνικό νόμισμα που δεν μπορούσαμε να το στηρίξουμε. Τότε γιατί το κάνατε το δημοψήφισμα? Σε καμία περίπτωση. Ποτέ δεν εματά γίνεται τέτοιο κουτίρι μάτι να ρίχνει όχι το πρωί, να βγαίνει ναι το βράδυ. Γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό είναι από το δημοψήφισμα του Παπαδόπουλου. Το είχε ο Βασίλης Χριστοδούλου σε Μαντινάδα. Ναι, για πείτε μου κάτι. Πώς γίνεται. Βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση αυτή τη στιγμή να υπάρχει αυτή η συμφωνία. Είναι μια σκληρή συμφωνία, δεν είναι αμφιβολία. Γι' αυτό εμείς έχουμε βγει και λέμε ότι θα διαμορφώσουμε ένα πρόγραμμα παράλληλο για να μπορέσουμε να αμβλύνουμε. Παράλληλο σημαντικά, με το μνημόνιο, λέτε. Δηλαδή, από τη μία θα κόβω τη συντάξη και από την άλλη θα βρίσκεται ισοδύναμο. Η κυρία Βούτευση λέει: τι πάθαμε, γιατί η κυρία Βούτευση το θέλει. Δηλαδή, το θέλει, το θέλει ολόκληρο. Το θέλει όπως είναι το μνημόνιο. Δεν θέλει να αλλάξει τίποτα. Θέλει τις περικοπές ολόκληρες. Θέλει τον κόσμο γονατιστό ολόκληρο. Θέλει να συνεχίσει να συνεχίσει. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Κυρία Βούτευση, το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης δεν το φέραμε ολόκληρο. Δεν το φέραμε ολόκληρο. Φέραμε κομμάτι του προγράμματος της Θεσσαλονίκης. Κανένα κομμάτι δεν φέραμε. Λοιπόν, και για αυτό το λόγο. Κανένα κομμάτι δεν φέρετε, λόγο, κυρία Βούτευση, το κάνετε το ετήσιο μνημόσιο. Και για αυτό το λόγο πάμε σε νέες εκλογές. Αφήστε λοιπόν τα πάμε σε νέες εκλογές για δύο λόγους. Γιατί φύγανε 30 βουλευτές και χάσαμε την πλειοψηφία. Ένα. Και το δεύτερο. Και το δεύτερο είναι ότι εμείς ερχόμαστε πλέον με ένα διαφορετικό πρόγραμμα. Εντάξει. Δεν έχουμε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Άρα θα έπρεπε εμείς έντιμα ερχόμαστε στον ελληνικό λαό και του λέμε ψήφισέ μας για το καινούριο που φέρνουμε. Άλλο και ο κόσμος δεν γελάει. Γιατί ο κόσμος θα φέρει μπροστά το ΣΥΡΙΖΑ, το ξέρετε πολύ καλά.
ότι κάθε μέρα που περνάει ο κόσμος ανεβαίνουμε, το πρόγραμμα της ανεβαίνουμε συνεφέρεται το τρίτο μνημόνιο. Εγώ το καταλαβαίνω, είναι εμφανές. Είναι εμφανές. Το νιώθετε. Όχι, γίνεται, λες, και εσείς το νιώθετε. Το νιώθετε στον αέρα. Το νιώθεις από αυτούς που σου τηλεφωνάνε, από αυτούς που έρχονται και σε στηρίζουν στα βήματα που κάνεις. Γιατί όλοι πιστεύουν ότι μόνο ο Τσίπρας είναι εθνικό κεφάλαιο αυτή τη στιγμή και αυτό μπορεί να βγάλει τη χώρα πιο μακριά. Και ο μόνος ο οποίος δεν κάνει μπροστά πίσω. Δηλαδή, εγώ το έχω παρατηρήσει. Εγώ το έχω παρατηρήσει με τον Τσίπρα. Είναι ο μόνος που δεν κάνει μπροστά πίσω. Δηλαδή, ειλικρινά μιλάω. Δηλαδή, αυτό που λέει έχει ένα δίκιο. Είναι national capital. Δηλαδή,